Δύο νεαροί Ρωμά έχουν μπει σε ένα μίνι μάρκετ και ζητούν τον λόγο από τον υπάλληλο. Είναι αποφασισμένοι να λύσουν τη μεταξύ τους παρεξήγηση με ξύλο. Του ρίχνουν δύο χαστούκια και όταν ο γιος και ο ανιψιός ιδιοκτήτη του καταστήματος πηγαίνουν να ζητήσουν τον λόγο από τους δύο νταΐδες, ο καυγάς καταλήγει σε άγρια συμπλοκή με γροθιές και κλωτσιές. Μετά από λίγη ώρα η συμπλοκή μεταφέρεται έξω από το κατάστημα και παίρνει διαστάσεις γενικευμένης σύραξης μεταξύ των δύο οικογενειών Ρωμά. Όπως βλέπετε στο βίντεο το κουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, η κατάσταση γρήγορα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ένας από τους νεαρούς δεν διστάζει να βγάλει πιστόλι, απειλώντας τα μέλη της άλλης οικογένειας. Μπαίνουν στο μαγαζί με όπλα και βαράνε το Ντελιβαρά, το παιδί, το Γιώργο. Και μετά βαράνε και το γιο μου και τον ανιψό μου. Αυτό το είδατε και στα πλάνα. Από τα σκάλια καραμπίνας τραυματίζεται ελαφρά μια 15χρονη και ενώ φαινόταν να ερεμούν τα πνεύματα, η συνέχεια της βεντέτας δίνεται το πρωί. Το ζεφύρι μετατρέπεται και πάλι σε πεδίο μάχης αφού τα μέλη των δύο οικογενειών πήραν τα όπλα. Οι σφαίρες από τα Καλάσνικοφ και τις καραμπίνες έπεσαν βροχή. Βλέπετε τις τρύπες από τις σφαίρες στους τοίχους των σπιτιών αλλά και στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο απολογισμός της άγρας συμπλοκής είναι 10 ακόμη τραυματίες, ανάμεσα τους 6 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το πρωί πέσαν σφαίρες και ρίχναν σφαίρες προς το μαγαζί. Το άνοιξα κατά τις 9 η ώρα και το κλείσα κατά τις 10, γιατί ρίχναν και από εδώ και στο σπίτι. Είδατε τις σφαίρες και στα αυτοκίνητα και στα σπίτια. Υπάρχουν τραυματίες. Υπάρχουν τραυματίες. Ήταν και η κόρη μου τραυματίας και εγώ που είμαι εδώ τραυματίας. Οι αρχές φοβούνται ότι η άγρια βεντέτα δεν έχει τελειώσει και γι' αυτό λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας στο ζεφύρι.